αντίστροφη μέτρηση προς τις ευρωπαϊκές κάλπες και θα καλησπερίσω ευθύς αμέσως τον υποψήφιο ευρωβουλευτή με το Πασό Κινάλ, τον κύριο Ανδρέα Σπυρόπουλο. Κύριε Σπυρόπουλε, καλησπέρα σας από το Ηράκλειο. Καλησπέρα, σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε λίγο με το διακύβευμα αυτών των εκλογών. Θέλω να σας πω ότι πριν από λίγες ημέρες ο πρόεδρος του κόμματός σας σε μια συνέντευξη που μου παραχώρησε χαρακτήρισε την πιθανότητα μιας τρίτης θέσης στις ευρωπαϊκές εκλογές, στις ευρωεκλογές, ως ήττα για το ΠΑΣΟΚ. Κοιτάξτε να δείτε, οι ευρωπαϊκές εκλογές σε αυτή την πολιτική συγκυρία είναι ένα πολύ κρίσιμο εκλογικό γεγονός. Γιατί κατά την άποψή μας ο ελληνικός λαός θα πρέπει να αποφασίσει εάν θα αφήσει μια ανεξέλεγκτη Νέα Δημοκρατία να κυβερνάει αυτόν τον τόπο χωρίς να υπάρχει μια σοβαρή και αξιόπιστη αντιπολίτευση. Εμείς ζητάμε από τον ελληνικό λαό να αποφασίσει και να δημιουργήσει ένα πόλο διακυβέρνησης απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Το ΠΑΣΟΚ είχε αποδείξει όλο το προηγούμενο διάστημα και με τις πρωτοβουλίες που πήρε και ο πρόεδρος ο Νίκος Ανδουλάκης στην πρόταση της πιστείας στη Βουλή ότι μπορεί να ενώσει το δημοκρατικό τόξο, ότι μπορεί να φέρει τον κύριο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία στη Βουλή και να απολογηθούν για τα μεγάλα ζητήματα, αλλά και μπορεί να δημιουργήσει μεγάλες πληγές στην κυβερνητική συνοχή. Θυμίζω ότι έχασε δύο υπουργούς ο κύριος Μητσοτάκης. Επίσης, με τα αποτελέσματα των αυτοδιοικητικών εκλογών, για πρώτη φορά η Νέα Δημοκρατία ιτήθηκε μετά από πολλά χρόνια. Και αυτό φέρνει τη σφραγίδα του ΠΑΣΟΚ. Άρα λοιπόν με τη σοβαρότητα, την τεκμηρίωση, μια σημαντική ομάδα ανθρώπων, με την παρουσία του Προέδρου, ο οποίος μπορεί να συγκρουστεί με τα κατεστημένα και τα συμφέροντα που κρατάνε πίσω αυτή τη χώρα, αλλά φυσικά και να μπορούμε να κερδίσουμε τη Νέα Δημοκρατία στον δρόμο προς τις επόμενες εθνικές εκλογές, πιστεύουμε ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί μετά τις ευρωεκλογές να παίξει τον ουσιαστικό ρόλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Κύριε Σπυρόπουλε, ακούγοντας το τελευταίο 24ωρο τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη, κάνει κάλεσμα ότι αυτές οι εκλογές δεν είναι εκλογές χαλαρής ψήφου. Είναι εκλογές που πέρα από τους εκπροσώπους της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα αποτυπωθεί μία τάση και βεβαίως θα δοθεί μία όθηση ή θα δημιουργήσει μία καταστολή στην κυβέρνηση ανάλογα το εκλογικό αποτέλεσμα. Τελικά, αυτές οι ευρωπαϊκές εκλογές είναι εκλογές εθνικού χαρακτήρα? Συμφωνώ ότι είναι πολύ κρίσιμες εκλογές και ότι ο ελληνικός λαός πρέπει να στείλει ένα μήνυμα. Αλλά πρέπει να στείλει ένα μήνυμα εναντίον της πολιτικής του κ. Μητσοτάκη όσον αφορά την καθημερινή ζωή του πολίτη. Δυστυχώς, 5 χρόνια τώρα, το πραγματικό εισόδημα των πολιτών έχει συρρυκνωθεί πάρα πολύ. Η κυβέρνηση είναι ανίκανη και πραγματικά δεν επιθυμεί να βάλει μια τάξη στην αγορά όσον αφορά τους ελέγχους, οι οποίοι δεν υπάρχουν, την ανεξέλεγκτη κερδοσκοπία μεγάλων εταιριών εις βάρος του ελληνικού λαού και ότι δεν μπορεί και δεν θέλει να λάβει μέτρα μόνιμου χαρακτήρα για να ενισχύσει το πραγματικό εισόδημα του πολίτη. Δυστυχώς, το ζήτημα με τα ενίκια, το ζήτημα με την τηλεπικοινωνία, με τις ιδιωτικές δαπάνες στον χώρο της υγείας είναι πράγματα τα οποία δυσκολεύουν πάρα πολύ και έχουν δημιουργήσει ένα τεράστιο κόστος ζωής για τους πολίτες. Δυστυχώς η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη και σε άλλα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το κράτος δικαίου, τη δημοκρατία, ακόμα και τις τεράστιες ευθύνες που υπάρχουν για το έγκλημα των Τεμπών, έδειξε ότι κάνει μια προσπάθεια συγκάλυψης των μεγάλων ευθυνών. Έτσι λοιπόν ο ελληνικός λαός δεν πρέπει να δώσει ξανά μια λευκή επιταγή στον κύριο Μητσοτάκη, γιατί αυτός έτσι εξέλαβε τις εκλογές του Μαΐου και του Ιουνίου και το μεγάλο ποσοστό το οποίο πήρε. Γι' αυτό επιμένουμε ξανά ότι είναι εκλογές στις οποίες ο κόσμος πρέπει να στείλει ένα σαφές μήνυμα. Ότι υπάρχει μια ισχυρή δύναμη στον χώρο της αντιπολίτευσης που με σοβαρότητα, με ένα κυβερνητικό πρόγραμμα, με μεγάλες πρωτοβουλίες που έχουμε πάρει εμείς ως ΠΑΣΟΚ το τελευταίο διάστημα, θέλω να σας θυμίσω το στεγαστικό, θέλω να σας θυμίσω τα μεγάλα προβλήματα στα νοσοκομεία που άκουσα και πριν εκεί στην Κρήτη και στα κέντρα υγείας σε ολόκληρη τη χώρα. Πιέζουμε διαρκώς ότι το ΕΣΥ έχει ουσιαστικά καταρρεύσει και πρέπει άμεσα να υπάρχουν πολιτικές πρωτοβουλίες, αλλά και σε μεγάλα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το κράτος δικαίου σε αυτόν τον τόπο. Πρέπει να υπάρξει μια άλλη φωνή απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Κύριε Σπυρόπουλε, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν
μία άνοδο του ΣΥΡΙΖΑ σε αυτές τις ευρωπαϊκές κάλπες και μία οριακή μείωση στα ποσοστά του ΠΑΣΟΚ. Και θα επαναφέρω το ερώτημα. Ο κύριος Ανδρουλάκης εδώ στην Crete TV χαρακτήρισε ως πιθανή ήττα την τρίτη θέση του ΠΑΣΟΚ. Πόσο εφικτό είναι να περάσει στην δεύτερη θέση, καθώς φαίνεται ότι το τελευταίο διάστημα αρχίζει να κερδίζει έδαφος μέσα από τις κινήσεις του ο κύριος Κασελάκης. Τουλάχιστον αυτό αποτυπώνεται αριθμητικά με βάση τις δημοσκοπήσεις που τις γνωρίζουμε και τις παρακολουθούμε όλοι. Εγώ σας λέω και προεξοφλώ ότι το ΠΑΣΟΚ θα είναι και στη δεύτερη θέση το βράδυ της 9ης Ιουνίου και με ένα πολύ ισχυρό ποσοστό. Θέλω επίσης να διαβάσουμε με το σωστό τρόπο τις έρευνες της κοινής γνώμης. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια ραγδαία φθορά της Νέας Δημοκρατίας. Όλες οι δημοσκοπήσεις δείχνουν σχεδόν 10 μονάδες υποχώρηση από τα ποσοστά των εκλογών του Μαΐου και του Ιουνίου. Ωστόσο, κύριε Σπυρόπουλε, αυτό δεν αποτυπώνεται στην διαφορά του πρώτου με τον δεύτερο, γιατί εξακολουθεί να έχει μια πολύ σημαντική διαφορά με βάση πάντοτε τις δημοσκοπήσεις στη Νέα Δημοκρατία. Μισό λεπτό. Επίσης υπάρχει μια νέα συρρήκνωση των ποσοστών του ΣΥΡΙΖΑ ακόμα και από τα ποσοστά των προηγούμενων εθνικών εκλογών, το 17,8. Και όλες οι μετρήσεις δείχνουν ότι υπάρχει μια άνοδος του ΠΑΣΟ. Τώρα, υπάρχουν δημοσκοπήσεις που μας δίνουν στη δεύτερη θέση, υπάρχουν δημοσκοπήσεις που μας δίνουν στην τρίτη θέση. Αυτά είναι και στα επίπεδα του στατιστικού λάθους και της περίοδου των εβδομάδων το οποίο συζητάμε. Αλλά για να μην μπερδεύουμε τον κόσμο. Έτσι κι αλλιώς οι έρευνες κοινής γνώμης εμείς παρακολουθούμε, τις μελετάμε. Δεν αποτύπωσαν όμως με τον σωστό τρόπο ούτε το αποτέλεσμα των βουλευτικών εκλογών του Μαΐου και του Ιουνίου. Θυμάστε ότι προεξοφλούσαν το ΠΑΣΟΚ θα είναι μονοψήφιο ποσοστό και ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία θα κυμαίνονταν και οι δύο πάνω από το 30%, πράγμα το οποίο δεν συνέβη, αλλά δεν αποτύπωσαν και τα αποτελέσματα και των αυτοδιοικητικών εκλογών. Θέλω να πω ότι υπάρχει μια κοινωνία η οποία είναι σε μεγάλη ανησυχία, μεγάλη αβεβαιότητα. Έχει απογοητευτεί κατά την άποψή μου από την κυβερνητική πολιτική της Νέας Δημοκρατίας. Έχει απογοητευτεί γιατί έδωσε νέα εντολή στον κύριο Μητσοτάκη και νιώθει πραγματικά ότι δεν ασχολείται με τα προβλήματα της ζωής τους, της ζωής μας. Γιατί όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν όσον αφορά το κόστος ζωής, εγώ επιμένω, την τεράστια αύξηση στα είδη πρώτης ανάγκης, σχεδόν 30%, τις νέες αυξήσεις στις τηλεπικοινωνίες, τις νέες αυξήσεις στα ενοίκια, τις νέες αυξήσεις στα καύσιμα, στο φυσικό αέριο, στο πετρέλαιο, έχει δημιουργήσει ένα τεράστιο αδιέξοδο. Σε συνδυασμό φυσικά και με τα ζητήματα του πρωτογενούς τομέα. Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι βλέπουν στη ζωή τους πλέον και στην επιχείρησή τους να υπάρχει ένα τεράστια αύξηση του κόστους παραγωγής. Αυτό δεν είναι ένα φαινόμενο το οποίο διαρκεί τον τελευταίο ένα χρόνο. Διαρκεί σωρευτικά τα τελευταία 4 χρόνια. Και δεν υπάρχει καμία πρωτοβουλία για την αντιμετώπιση αυτών των φαινομένων. Όλο αυτό λοιπόν έχει δημιουργήσει ένα τεράστιο θέμα όσον αφορά την αγοραστική αξία των Ελλήνων, οι οποίοι βρίσκονται στην πρώτη-τελευταία θέση μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα λοιπόν, η απογοήτευση αυτή σε πρώτη φάση είναι μια σκέψη για το τι θα πράξουν οι πολίτες. Γι' αυτό βλέπουμε και το ποσοστό της αδιευκρίνησης ψήφου να βρίσκεται σε ένα πολύ ψηλό ποσοστό για 1,5 μήνα πριν τις εκλογές. Και θεωρώ ότι οι πολίτες θα λάβουν σε αυτό το διάστημα τις οριστικές του αποφάσεις. Εμείς από την πλευρά μας, αυτό το οποίο θέλουμε να πούμε είναι ότι πρέπει, είναι και ζήτημα δημοκρατίας σε κάθε χώρα, να μην υπάρχει μια ανεξέλεγκτη κυβέρνηση. Και για να σταματήσει η Νέα Δημοκρατία τα φαινόμενα αλαζονίας και ότι δεν θέλει κανένας να τους ελέγχει, θα πρέπει ο ελληνικός λαός να δώσει ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Και το μήνυμα θα είναι να επιλέξει μια σοβαρή και αξιόπιστη αξιωματική αντιπολίτευση. Ο ΣΥΡΙΖΑ, και κλείνω με αυτό, ο ΣΥΡΙΖΑ με τη νέα του ηγεσία τον κύριο Κασελάκη, με μια lifestyle αντιμετώπιση της πολιτικής, αλλά και με μια ρητορία η οποία παραπέμπει μόνο στην Αμερική και στον Ντόναλντ Τραμπ, δεν θεωρώ και δεν θεωρούμε ότι μπορεί ουσιαστικά να χτυπήσει τη Νέα Δημοκρατία και να κερδίσει τον κύριο Μητσοτάκη στις επόμενες βουλευτικές εκλογές. Είστε ένας νέος πολιτικός, είστε ένας από τους νεότερους υποψηφίους στο ευρωψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ και νομίζω ότι είστε και από τους νεότερους συνολικά, είστε μέσα στη νέα γενιά των πολιτικών. Εγώ θα σας ευχηθώ καλή δύναμη, κύριε Σπυρόπουλε. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια και για τη συζήτηση. Καλό βράδυ. Να είστε καλά.